αυτή την εποχή για πρώτο κόμμα μπορεί να είσαστε, όπως λέτε κύριε Μπαρκουνάκη, αλλά από αμνησία πάτε καλά. Εγώ θα τα χώσω σήμερα, δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, για να, όχι γιατί επειδή είσαστε φίλος μου και θέλω να είσαστε εσείς υποψήφιος. Απλά λέω ότι από αμνησία πάτε καλά ως κόμμα. Δηλαδή την κυρία Αράπογλου την είχε επιλέξει για υποψήφια δήμαρχο ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο κύριος Μπουτάρης συμμετείχε στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές ως αντίπαλός της. Και όχι μόνο απέναντι στην κυρία Αράπογλου, αλλά απέναντι και στον κύριο Βούγια είχε κατέβει ο κύριος Μπουτάρης. Όλοι το θυμόμαστε. Γιατί τότε κατεβεί με τον Αγάπη Σαχίνη. Και λέω τώρα λοιπόν. Τώρα έφτιαξε δικό του συνδυασμό. Και λέω τώρα λοιπόν εγώ. Δηλαδή, είσαι προοδευτικό κόμμα όταν στηρίζεις έναν υποψήφιο ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια ήταν απέναντί σου. Δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε. Και εν πάση περιπτώσει η Θεσσαλονίκη είναι τόσο λειψή, ας πούμε. Δεν θυμούνται, δεν ξέρουν. Υπάρχει πρώτος πρόβλημα την υποψηφιότητα Μπουτάρη σε σχέση με τη συμπεριφορά που είχε προηγηθεί. Ο κύριος Μπουτάρης κάνει πάρα πολύ καλά και διεκδικεί το αξίωμα του Δημάρχου. Βεβαίως. Κάνει πάρα πολύ καλά. Είναι ένας πετυχημένος επιχειρηματίας. Όπως και να έχει το πράγμα, σε όποιο χώρο και αν βρεθεί, σε όποια καρέκλα και αν βρεθεί, σε όποια θέση και αν βρεθεί, θα προσφέρει. Και το ίδιο προσωπικά, κύριε Μπαρμπουνάκη, πιστεύω για όλους τους υποψηφίους δημάρχους Θεσσαλονίκης, διότι θεωρώ ότι έχετε κάνει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Όλοι οι υποψήφοι είναι αξιολογότατοι και μπράβο Θεσσαλονίκη που έχει τέτοιους πολίτες να διεκδικούν, αν θέλετε, το δημαρχιακό της στόκο. Θεωρώ ότι αυτό το παράδειγμα που δίνουν φέτος οι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν το δημαρχιακό θόκο θα πρέπει να το ακολουθήσουν σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Διότι εγώ έχω δει σε άλλες πόλεις και σε άλλους δήμους να διεκδικούν το δήμο φελή. Εδώ στη Θεσσαλονίκη είμαστε πολύ τυχεροί που δεν συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, λέω ότι ο κύριος Μπουτάρης είναι ένας αξιολογότατος άνθρωπος, πετυχημένος στο χώρο του, πετυχημένος επιχειρηματίας. Κάνει πάρα πολύ καλά που διεκδικεί το δημαρχιακό θόκο, αλλά από εκεί και ύστερα. Από εκεί και ύστερα, το ΠΑΣΟΚ ως πολιτικός φορέας θα πρέπει να δείξει και πολιτική απόφαση. Θα πρέπει να δείξει πολιτική βούληση, πολιτική πρωτοβουλία. Δεν νομίζω ότι δείχνεις πολιτική βούληση και πολιτική απόφαση και πολιτική αποφασιστικότητα όταν λες στηρίζω τον υποψήφιο ο οποίος στις δύο προηγούμενες τετραετίες ήταν απέναντί μου. Δεν θα το έλεγα αυτό πράγμα. Να με συγχωρείτε πάρα πολύ, δημοσιογραφικά σχολιάζοντας το όλο θέμα, εγώ το κρίνω ως άκυρο από πλευράς του ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε να δείτε. Ορίστε. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Εσείς το ξέρω ότι συμφωνείτε μαζί μου. Από εκεί και πέρα. Εσείς είναι αυτονόητο ότι συμφωνείτε μαζί μου. Δεν είναι αυτονόητο. Θα μπορούσα να σου πω ένα σωρό επιχειρήματα απλά, κύριε να προσπαθήσουν να ανατρέψουν αυτή την εκτίμηση. Αλλά από εκεί και πέρα όμως δεν έχει νόημα. Επειδή γνωρίζω ότι οι φίλοι της εκπομπής καμιά φορά, όχι πάντα, θέλουν να ακούνε και την άποψή μου, ήθελα να την πω. Και μιας και είσαστε εδώ, ευκαιρία ήταν να την πω την άποψή μου. Αυτή είναι. Δεν σημαίνει ότι αγαπώ περισσότερο τον Μπαρμπουνάκη από τον Μπουτάρη ή τον Μπουτάρη από τον Μπαρμπουνάκη. Θεωρώ όμως ότι ως πολιτικός φορέας στο ΠΑΣΟΚ, ως ένα όργανο εκφρασμού της δημοκρατίας στη χώρα μας, πρέπει να λειτουργήσει ως κόμμα και όχι ως σας είπα κόμμα σε αμνησία. Ναι, παρακαλώ. Σας είπα και προηγούμενα ότι ίσως να δίνει ένα στίγμα η υποψηφιότητα Μπουτάρη ευρύτερης αποδοχής. Αλλά δεν είναι έτσι. Εκθέτει εσάς. Άλλο το ένα. Το άλλο εκθέτει είναι εσάς και εκθέτει η συμπεριφορά του. Η συμπεριφορά του όντως είναι έτσι όπως την περιγράψετε. Εκθέτει εσάς αλλά και εκθέτει τώρα τον σας ίδιο πω κάτι. Τον, να προχωρήσουμε παραπέρα να πάμε. Εκθέτει και εσάς. Εκθέτει και τον ίδιο του τον εαυτό το κόμμα που εκπροσωπείτε με αυτές τις επιλογές. Θα το ξέρετε αυτό. Αυτό είναι τώρα σκέλος. Ορίστε. Το άλλο να προχωρήσουμε να κάνουμε ανάλυση σε σχέση με το τι πιστεύει το ΠΑΣΟΚ ότι εκφράζει η υποψηφιότητα Μπουτάρη. Εγώ πιστεύω ότι δεν εκφράζει μια διευρυμένη υποψηφιότητα στον χώρο της κεντροαριστεράς. Το είδαμε στις συζητήσεις του λεγόμενου διαπαραταξιακού. Το ΠΑΣΟΚ, κύριε Παναγιώτη, αν αποφασίσει να μας σερβίρει κάποιον άλλον υποψήφιο, ναι. που δεν είναι... Να πω δύο-τρία πράγματα σε σχέση αν με... Αν θελήσει να μας σερβίρει έναν υποψήφιο, όποιον να είναι, δεν μιλάμε για τον κύριο Μπουτάρη τώρα, προς Θεού, τουλάχιστον ο κύριος Μπουτάρης, σας είπα ξανά, είναι ένας αξιόλογος υποψήφιος. Ναι, αλλά εντάξει, θα προχωρήσουμε. Εάν λοιπόν το ΠΑΣΟΚ, αφήστε με να τελειώσω, θελήσει να μας σερβίρει τον όποιον υποψήφιο θέλει, να είστε σίγουρος ότι επειδή έχει καλούς επικοινωνιολόγους εκεί πέρα στο γραφείο τον κύριο Παπανδρέου, θα μας το σερβίρει με τον καλύτερο τρόπο, με τα καλύτερα επιχειρήματα. Και εμείς
Είμαστε αυτοί οι οποίοι θα καλούμαστε να το φάμε και να πάμε στην κάλπη και να επιλέξουμε αυτόν που θα επιλέξει το ΠΑΣΟΚ. Θεωρητικά πάντα. Ναι, ναι, ναι. Θεωρητικά πάντα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Ναι, γιατί πιστεύω λοιπόν ότι κάποια στιγμή και ξέρετε και αυτή η αίσθηση η οποία έχει δημιουργηθεί σε εσάς, αλλά στις ψηφοφόρες της Θεσσαλονίκης, η οποία πιστεύω ότι είναι και στην Αθήνα. Διότι όταν προσπαθούν κάποιοι κονδυλοφόροι της Αθήνας να επιβάλλουν την υποψηφιότητα που τάρει, γράφουν και παρακάτω ότι έχει μεγάλες αντιδράσεις στη Θεσσαλονίκη. Και στον χώρο του ΠΑΣΟΚ αλλά και στους κατοίκους. Άρα αυτές οι αντιδράσεις οι οποίες υπάρχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο υποψηφίου πρέπει να υπολογιστούν. Mm-hmm. Αν δεν τους υπολογίσουν, είναι λάθος και θα έχουμε αρνητικά αποτελέσματα. Δυστυχώς το τη δηλώνω ευθέως αυτό. Από τη στιγμή όμως που πρέπει να δούμε ότι. Γιατί σκέπτονται κατά αυτόν τον τρόπο. Εγώ σας είπα ότι το ένα σκέλος είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι πιστεύω ότι έχει μια διαφρεμένη έκφραση και μια διαφρεμένη στον χώρο της αριστεράς αποδοχή. Δεν είναι όμως συμβαίνει. Διότι ξεκίνησα να σας λέω προηγουμένως και με διακόψατε ότι στις συζητήσεις που είχαμε κάνει στο λεγόμενο διαπαραταξιακό, το οποίο ξεκίνησε το διαπαραταξιακό και κατέληξε μόνο παραταξιακό, αυτή είναι μια άλλη ιστορία, όπως εξελίχθηκε η όλη υπόθεση, είδαμε ότι δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτός μέσα σε αυτές τις κοινωνικές δυνάμεις, οι οποίες κινούνται ευρύτερα στον χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς ακόμα. Άρα, ο Γιάννης Μπουτάρης δεν μπορεί να εκφράσει αυτούς τους ανθρώπους του καημού, του πόθου, των χαμηλομισθών δεξιούχων, των χαμηλομισθωτών, των ανθρώπων με τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Δεν μπορεί να εκφράσει δηλαδή τις ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες, στις οποίες μπορεί να εκφράσουμε εμείς. Εγώ λέω ότι μπορεί. Εγώ λέω ότι μπορεί. Να πεις ένα εγώ λέω ότι εγώ παίρνω το ενδεχόμενο ότι μπορεί. Δεν, ο άνθρωπος δεν υπολείπεται σε τίποτε από τους υπόλοιπους υποψηφίους. Στάση ζωής είναι όμως. Έτσι. Εγώ λέω ότι μπορεί να κάθε νόμιμο με τη συμπεριφορά μας, με τις προτάσεις, με τις θέσεις μας και πώς ο καθένας μέχρι τώρα προσφέρει στα κοινά είμαστε, μέσα σε μια διαχρονική πορεία. Σας παρακαλώ, ας είμαστε ευγενείς. Εγώ ευγενέστατο είμαι. Αυτή τη στιγμή δεν κρίνουμε τον κύριο Μπουτάρη. Εμείς αυτή τη στιγμή. Εγώ κρίνω συμπεριφορές. Δεν τη κρίνω στιγμή, πρόσωπα. Εμείς αυτή... Άρα πρέπει να είμαστε κοντά στο λαό, να είμαστε αφήστε κοντά στον πολίτη. Αφήστε να αποσαφηνίσω να έχουμε προσπαθώ... τα αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά. Αφήστε να αποσαφηνίσω ναι. Αυτό το οποίο προσπαθείτε να πείτε κι εσείς και εγώ τόση ώρα. Ναι. Λέω ότι δεν κρίνουμε αυτή τη στιγμή τον κύριο Μπουτάρη. Μα δεν αναφέρθηκε καθόλου σε αυτό το όνομα. Εμείς κρίνουμε. Την μία ενδεχόμενη επιλογή από πλευράς του πολιτικού χώρου που εκπροσωπείται σε πρόσωπο που ήταν απέναντι στον υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ τις δύο προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Εγώ, αν προσέξει ο Ροζάρδο, δεν αναφέρεται ούτε μία φορά σε κάποιο όνομα. Εγώ δεν λέω, εγώ λοιπόν, λέω ότι... εγώ δεν λέω λοιπόν ότι δεν μπορεί ο κύριος Μπουτάρης να αφουγκραστεί τα προβλήματα για τον πόθο των μικρομεσαίων. Εγώ λέω ότι μπορεί. Αλλά δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε τον κύριο Μπουτάρη. Εμείς εδώ πέρα είμαστε για να κρίνουμε μία ενδεχόμενη πολιτική εγώ επιλογή. Μιλάω για υποψηφιότητα που πρέπει να εκφράσει. Μια σύγχρονη υποψηφιότητα, τι πρέπει να εκφράσει. Έχει διτό χαρακτήρα η υποψηφιότητα αυτή που πρέπει να εκφράσει στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το ένα σκέλος είναι αυτό που αναφέραμε προηγουμένως. Διότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Σήμερα ανοίγουν οι παιδικοί σταθμοί. Υπάρχουν στο Δήμο Θεσσαλονίκης παιδικοί σταθμοί να καλύψουν ανάγκες στο Δήμο. Σας λέω όχι. Από την αρχή τη δεκαετία του 90 δεν έχει γίνει κανένα νέο παιδικό σταθμό. Σε ολόκληρο το κέντρο Θεσσαλονίκη έχουμε δύο παιδικού σταθμού. Μία στην Αγία Σοφία και μία στην Πρασακάκη. Mm-hmm. Άρα βλέπετε ότι δεν μπορεί να εξυπηρετήσει ένα Δήμο του πολίτε του. Αυτό δεν είναι η αποστολή του και το καθήκον τη αυτοδιοίκηση του κάθε Δήμου. Σαφέστατα, ναι. Άρα ναι. Βλέπετε λοιπόν ότι πρέπει να ελαφρύνουμε τα βάρη των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων που είναι οι χαμηλώς συνταξιούχοι, είναι οι άνεργοι που έχουμε πια στους ανέργους. Λένε για 15% θα λέω ότι έχουμε πάνω από 30%. Mm-hmm. Έχουμε τεράστιο κοινωνικό έλλειμμα σε σχέση με την καθημερινή σύντηση των συμπολιτών μας. Έχουμε πάνω από 2.000 συμπολίτες μας οι οποίοι χρειάζονται συσίτιο καθημερινό και τους φτάνει το φαγητό τους. Έχουμε πάνω από 20 που κάθε μέρα υποσυτίζονται, 20.000. Άρα αυτά τα νούμερα είναι τεράστια για ένα Δήμο της Θεσσαλονίκης.
Δεν πρέπει να υπάρξει μια κοινωνική πολιτική όπως έχουμε καταθέσει εμείς η κίνηση πολιτών, πρώτα η πόλη μας, που εγώ εκπροσωπώ, για να δούμε πώς θα βελτιώσουμε αυτή την εικόνα και με ποιο, από πού θα βρούμε τα χρήματα για την πρώτη πρώτου να λύσουμε αυτά τα τεράστια κοινωνικά προβλήματα. Διότι αν δεν υπάρχει κοινωνικό πρόσωπο σήμερα, δεν μπορεί να υπάρξει ούτε εκπρόσωπο στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά ούτε και στην κεντρική διοίκηση. Κύριε Παρβουνάκη, σήμερα είχατε μια συνάντηση με τους συναδέλφους μου, με τους δημοσιογράφους. Να με συγχωρείτε που δεν μπόρεσα να έρθω, αλλά ήμουν στον αέρα εκείνη την ώρα, στο δελτίο ειδήσεων το μεσημβρινό του σταθμού μας, γι' αυτό δεν μπόρεσα να είμαι παρόν. Ήθελα να είμαι παρόν και το ξέρετε. Γι' αυτό και σας ζήτησα να είσαστε εδώ σήμερα κοντά μας, για να τα πούμε μαζί. Αλλά θα πρέπει να πω το εξής. Είμαι βέβαιος ότι το βασικότερο ερώτημα που σας έθεσαν οι συνάδελφοί μου είναι τι θα κάνετε στην περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ επιλέξει τον κύριο Μπουτάρη. Έχω ξεκαθαρίσει εγώ από την πρώτη στιγμή. Μην απαντήσετε. Να πάμε πρώτα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε, βεβαίως. Έτσι, για να εκμεταλλευτώ και εγώ τώρα επικοινωνιακά το όλο θέμα. Να πάμε να δώσουμε και μια οικονομική ανάσα στο σταθμό. Θα μας επιτρέψετε και εγώ θα εκμεταλλευτώ τώρα την αγωνία που δημιουργήσατε με το γεγονός ότι δεν απαντήσατε ακόμα, δίνοντας πάσα σε διαφημίσεις. Παρακαλώ.